περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι μεγάλοι και ενδυνάμει πολύ. Ανακαλύπτουμε ένα και παρουσιάζονται τρία. Δηλαδή έχει καταδύσει Λερναία Ύδρα αυτό το θέμα εδώ. Μπορεί να έχει και πάρα πολύ μεγάλο αντίκτυπο, ας πούμε, η ρήπανση αυτή, το περιβάλλον. Για την υγεία δεν το συζητώ. Οι αποκλειστικές εικόνες του Sky σοκάρουν. Δίπλα σε τόνους πετρελοειδών εκτρέφονται εγωπρόβατα και γουρούνια. Δεκάδες τόνοι τοξικών αποβλήτων θα μένει μέσα στη γη του Ασπροπύργου. Πάζα, οικοδομικά υλικά και πάσης φύσεως σκουπίδια συνυπάρχουν με ανθρώπους και ζώα. Κοσμική αυτή εικόνα αντίκρισαν επιθεωρητές περιβάλλοντος και η αστυνομία περιβάλλοντος όταν μετά από καταγγελία έσπευσαν για αυτοψία. Αυτό το οικόπεδο των πέντε στρεμμάτων έχει μετατραπεί από τους ιδιοκτήτες σε μια ανοιχτή χωματερή τοξικών αποβλήτων με αποθέσεις σκουπιδιών και δεξαμενές πετρελοειδών. Το πιο επικίνδυνο απόβλητο είναι οι όξινες πίσες και τα ζωικά απόβλητα, γιατί τα ζωικά απόβλητα παραπέμπουν σε επικίνδυνοτητα ως προς τη μόλυνση. Προκειμένου μάλιστα να εξαφανίσουν τα επικίνδυνα τοξικά απόβλητα, άνοιγαν μεγάλες τρύπες στο έδαφος για να θάψουν πετρελοειδή, όξινες πίσες, νεκρά ζώα, ελαστικά και μπάζα. Μέσα σε ένα χωράφι με ελαιόδεντρα, οι ιδιοκτήτες του οικοπαίδου αδειάζουν πετρελοειδή, τα οποία καταλήγουν σε παρακείμενο ρέμα. Ενώ ένα τεράστιο τείχος από μπάζα και διάφορα σκουπίδια χρησιμοποιείται για να καλυφθούν τοξικά απόβλητα και άλλα πετρελοειδή που βρίσκονται θαμμένα κάτω από το έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε αυτό το χωράφι κατέληγαν απόβλητα και από λαθρεμπόριο πετρελαίου. Οι επιθεωρητές περιβάλλοντος εντόπισαν δεκάδες βαρέλια με όξινες πίσες απόβλητα της διαδικασίας αποχρωματισμού του ναυτιλιακού πετρελαίου, προκειμένου οι λαθρέμποροι στη συνέχεια να το εισάγουν ως πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά. Αυτή η χωματερή ρημουλκεί όλους αυτούς εδώ. Αντί να πάνε στη χωματερή και να πληρώσουν το τίμημα στη χωματερή, έρχονται και τα πετάνε εδώ. Το πλέον τρομακτικό όμως είναι πως τα ζώα που βλέπετε να βόσκουν μέσα στην τοξική χωματερή είναι πιθανό να έφτασαν στο πιάτο μας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδιοκτήτης διοχέτευε τα σφάγια σε ακροπολία της χώρας, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που μπορεί να έχουμε στα ζώα σοβαρά προβλήματα, κυρίως στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο ενδοκρινικό, αλλά και στους ανθρώπους οι οποίοι θα τα καταναλώσουν. Ήδη ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία και βαρύνεται με κατηγορίες για ρήπανση και υποβάθμιση περιβάλλοντος, με τις αρχές να διερευνούν περαιτέρω ποιες εταιρείες ή ποια φυσικά πρόσωπα κρύβονται πίσω από το κύκλωμα παράνομης διακίνησης και διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων.